Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η περιοχή του Γρεβενών, κύριε Δήμαρχε, θα είναι μια από τις πληττόμενες περιοχές. Από τις πιο αδικημένες. Σε σχέση με αυτά που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, εάν ισχύσουν αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο και δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα, προφορικά τουλάχιστον έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, θα είναι καταστροφή για τα Γρεβενά. Τα γραπτά μένουν όμως, κύριε Δήμαρχε. Τα προφορικά τα έχουμε ζήσει πολλές φορές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό δεν έχω εμπιστοσύνη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη. Τώρα, γιατί με το θα δεν γίνεται, έπρεπε κατ' εμέ δηλαδή στο νομοσχέδιο να προβλέπεται, ωραία, να μπουν και οι βάσεις. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Αλλά να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες και δι της περιφέρειας. Την ίδια ώρα η πατρίδα μας, η χώρα γενικότερα, έχει κάνει μια επένδυση και είναι αξιοζήλευτη. Είδαμε και εικόνες από την φοιτητική εστία που υπάρχει εκεί με τη φιλοξενία των φοιτητών στα Γρεβενά και αναρωτιέται κανείς, επενδύσαμε, δώσαμε χρήματα, κάνουμε υποδομές και την ίδια ώρα δρομολογούμε το λουκέτο στα τμήματα. Όντως, οι φοιτητικές εστίες που παραδόθηκαν στο Πανεπιστήμιο είναι οι καλύτερες, πιστεύω, αυτοί οι πιο σύγχρονες σε όλη την Ελλάδα. Με γυμναστήρια, με χώρους αναψυχής, με τα πάντα δηλαδή. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα και είναι ένας αγώνας, δεν είναι χθεσινός ο αγώνας αυτός. Ξεκινάει από τον προκάτοχό μου, τον κύριο Κουψίδη, είχε μπει η αρχή δηλαδή και προχωρήσαμε και μετά από κόπους όπου συνέβαλαν όλοι οι βουλευτές. Και ο κύριος Μπιάλας τελευταία και ο κύριος Πάτης τώρα δηλαδή που είναι, όλοι τους, για να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να έχουμε φοιτητικές εστίες αξιοπρεπέστατες και πιστεύω σύγχρονες. Μιλώντας για τις φοιτητικές εστίες και για τα ζητήματα υποδομών στα Γρεβενά, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχει σε εξέλιξη και το τεράστιο έργο της Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη και το ζήτημα της στέγασης σε άλλες περιοχές, όπως είναι η Φλόρινα, όπως είναι η Πτολεμαΐδα. Οπότε είναι πραγματικά να απορρεί κανείς με ποιο σκεπτικό, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα μας οδηγήσει. Είναι άξιο απορίας. Όλοι μας είμαστε ανήσυχοι στα Γρεβενά. Με το τι μέλη γενέστε, καταλαβαίνετε πάρα πολύ ότι θα δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η περιοχή των Γρεβενών και της Κοζάνης. Η άποψή μου ήταν, την οποία την εξέφρασα και προς τον κύριο Υπουργό, ότι πρώτα θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο οι εναλλακτικές λύσεις, είτε λέγεται αποδυνάμωση των κεντρικών πανεπιστημίων, ούτως ώστε να μην μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων, είτε λέγονται Γρεβενά, είτε λέγεται Κοζάνη, Καστοριά και Φλόρινα, και μετά να προχωρήσουμε. Τώρα, είχατε μια συνάντηση με την αντιπρίτανη, την κυρία Άννα Σπύρτου. Έχετε συμμάχους, φαντάζομαι, την πανεπιστημιακή κοινότητα. Κοιτάξτε, δηλαδή, θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να τη συγχαρώ δημόσια την κυρία αντιπρίτανη, την κυρία Σπύρτου, η οποία καθώς έχει αναλάβει τα καθήκοντά της, το έχει δει ζεστά για όλη την περιφέρεια, θα έλεγα, αυτό το ζήτημα του Πανεπιστημίου, το αγαπάει από μέσα. Και αυτό το αποδεικνύει γιατί η κυρία, αν και Θεσσαλονικιά, διαμένει εδώ και 15 χρόνια στη Φλόρινα. Είχαμε μια άψογη συνεργασία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε να έχουμε τις καλύτερες φοιτητικές εστίες ανά την Ελλάδα, θα έλεγα. Οι οποίες, Δήμαρχε, πότε βλέπετε να ξεκινούν τη λειτουργία τους? Όχι, είναι έτοιμες, ετοιμοπαράδοτες. Απλώς λόγω του ότι υπάρχει το lockdown, υπάρχει αυτή η ιστορία δηλαδή της εκπαίδευσης και αυτά δεν λειτουργούν. Πέραν λοιπόν των φοιτητικών. Άρα μιλάμε για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά ουσιαστικά. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα λειτουργούσαν οι εστίες. Ναι. Και πέραν ορισμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης, τα οποία εμείς από τη μαθητική εστία που έχουμε δίπλα δηλαδή, τα είχαμε λύσει και αυτά τα είχαμε συζητήσει. Όσον αφορά τη θέρμανση, θα δίναμε θέρμανση από δίπλα. Είμαστε δηλαδή σε άρεστη συνεργασία με τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου και δει με την κυρία Σπύρτο. Και αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν του ζητήματος που επιλύεται με το κομμάτι αυτό της φοιτητικής στέγης, της φοιτητικής εστίας, γενικότερα τα Γρεβενά ήταν και παραμένουν μια πόλη που βοηθά πάρα πολύ την φοιτητική ζωή, δεδομένου ότι και οι τιμές είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, αν τις συγκρίνουμε με τα γειτονικά Ιωάννινα, με τις μεγαλύτερες πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, φθηνή η φοιτητική κατοικία και πολύ καλό το επίπεδο των υπηρεσιών και των προϊόντων των καταστημάτων. Ναι, ναι, όλα αυτά συντελούν. Το μειονέκτημα που είχαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν η έλλειψη φοιτητικών εστιών. Αφού λύθηκε για αυτό το ζήτημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσει το Πανεπιστήμιο στα Γρεβενά. Ωραία, κλείνοντας κύριε Δασταμάνη, έχετε
στο μυαλό σας, έχετε συζητήσει σε επίπεδο δημάρχων τουλάχιστον της περιοχής, να συνεχίσετε να ασκείτε πιέσεις με κάποιον τρόπο, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο προφορικά σας έχουν πει από την διοίκηση του Υπουργείου. Επειδή είστε και πρόεδρος της ΠΕΔ, μέσω της ΚΕΔΕ ενδεχομένως. Και φυσικά το θέμα έχει πάει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Όλοι είναι σύμφωνοι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα περιφερειακά πανεπιστήμια να αποδυναμωθούν. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα, ήδη κατά με έπρεπε να βρεθεί χθες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Ανησυχούμε, δεν σας κρύβω. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε στενά το θέμα, γιατί αφορά ολόκληρη την περιοχή, κύριε Δασταμάνη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.